Θέλω να καλέσω όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για τα 4 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα και την αποκάλυψη της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής. Να πάρουν μέρος με όποιο τρόπο μπορούν στις εκδηλώσεις που γίνουν στην Αθήνα, στο Κερατσίνι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας από αύριο Σάββατο έως Δευτέρα. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μας συμβεί είναι να ξεχάσουμε. Να ξεχάσουμε τι σημαίνει ναζισμός, φασισμός, ρατσισμός. Να τους συνηθίσουμε σαν να είναι απλώς μια διαφορετική συμπεριφορά. Αλλά δεν είναι. Είναι φρικτό να λησμονεί η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα η Ευρώπη όταν ο ναζισμός είναι μια βιομηχανία απαντροπίας, βίας και θανάτου. Και το ίδιο είναι και ο ναζισμός των ημερών μας. Δεν πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία να κρύψει την εγκληματική του φύση πίσω από την κοινοβουλευτική δράση και τα ψεύτικα συνθήματα. Οι εγκληματικές νεοναζιστικές οργανώσεις δεν έχουν θέση στη δημοκρατία και στο πολιτισμό μας σήμερα. Είναι μια διαρκή απειλή, όπως έδειξε η πρόσφατη επίθεση ομάδας νεοναζί στον φοιτητή Αλέξη Λάζαρη. Θα μπορούσε να ήταν ένα ακόμα θύμα της δολοφονικής μανίας τους. Εύχομαι η δικαιοσύνη στη δίκη της Χρυσής Αυγής που συνεχίζεται εδώ και 2,5 χρόνια να κλείσει με οριστικό και καθαρό τρόπο αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι και εμείς γι' αυτό. Το κυριότερο, να μην ξεχάσουμε και να μην φοβόμαστε. Πρέπει να παλέψουμε το μέλλον μας. Πρέπει να σκεφτούμε τα παιδιά μας και τη ζωή μας.